Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην εκπομπή μας 360 Vibes. Σας θυμίζουμε πως πρόκειται για ένα project των σπουδαστών δημοσιογραφίας, εικονοληψίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ του Delta 360, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος οργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών. Η σημερινή μας εκπομπή περιέχει θέματα πολιτικής επικαιρότητας αλλά και ζητήματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Το πολιτικό βαρόμετρο ανεβαίνει με τους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων να οργώνουν τη χώρα εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Μέσα στο προεκλογικό κλίμα, το θέμα των παρακολουθήσεων του Νίκο Ανδρουλάκη αναζωπηρώθηκε, ενώ η διαμάχη εντός του Κοινοβουλίου ολοένα και αυξάνουν. Έχουμε ανανεώσει το κόμμα μας. Είμαστε ένα μεγάλο κίνημα που είναι ορατό, ανέφερε από το ένατο φόρουμ των Δελφών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, δηλώνοντας βέβαιος πως θα κλείσουμε αυτή τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες και θα εκπλέξουμε την Ελλάδα και την Ευρώπη στις επόμενες εκλογές. Ταυτόχρονα, οι εκλογικές προετοιμασίες στο επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως έχει γράψει το πρώτο θέμα.gr και προημερών στο Μέγαρο Μαξίμου. Κρίνουν ότι χρειάζονται κάποιον απέναντι, ακόμα και αν οι αριθμοί της αντιπολίτευσης είναι δυσανάλογοι αυτών της κυβέρνησης, παρά τη φθορά της. Εξού και ο Πρωθυπουργός θα εξαπολύσει συχνά πυκνά βέλη προς το πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προς το επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, το κόμμα το οποίο καταγράφει σημαντικές τάσεις ενίσχυσης και πλασάρεται πλέον τέταρτο πάνω από το ΚΚΕ και πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Η επιλογή του κύριου Παναγιωτόπουλου για την επικείμενη εκλογική μάχη δήλει αναμφίβολα και την εκλογική στόχευση του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να εισπυρώσει δυνάμεις ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και να ζητάνε την εκλογική της βάση γενικά. Η πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Opinion Poll είναι ενδεικτική για τα δεδομένα που διαμορφώνται στη Βόρεια Ελλάδα, όπου στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία μετράει στο 25,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί στο 15%, ενώ τρίτη με το αξιοσημείωτο 12,7% έρχεται η Ελληνική Λύση, η οποία ξεπερνά το ΠΑΣΟΚ με 12,4%. Μακράν, υψηλότερο του εθνικού της ποσοστού, 3,7%, είναι το ποσοστό της νίκης με 6,1%. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης υπήρξε ένα πολιτικό πρόσωπο ορόσημο για τη Θεσσαλονίκη. Μετά τη θητεία του ως βουλευτής, εκλεγόταν επί σειρά ετών ως νομάρχης της Θεσσαλονίκης με ποσοστά που ξεπερνούσαν το 70%. Καλώς ορίζουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Ψωμιάδη και τον ευχαριστούμε πολύ που ήρθε σήμερα. Γεια σας, κύριε Ψωμιάδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όλους τους που συνέβαλαν σε αυτήν την συνέντευξη και πάνω απ' όλα την Έλσα την Αγοραστού και όλο το συγκρότημα του ΔΕΛΤΑ. Θα θέλαμε, κύριε Ψωμιάδη, να ξεκινήσουμε με τα σχολικά σας χρόνια. Πώς περάσατε στις Πέτσες με τις επισκέψεις του τέως βασιλιά? Εγώ ήμουν πολύ ζωηρός από μικρός. Νόμιζα ότι σχολείο πάμε μία φορά την εβδομάδα και πήγαινα μία φορά. Τις άλλες μέρες πήγαινα και έπαιζα μπάλα. Αυτό μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου πήγαινα στο Δελασάλ, πλάκωσα ένα φρέρ, Γάλλο καλόγερο, με αφήσε στην ίδια τάξη και με διώξαν από το Δελασάλ. Βρέθηκα ξαφνικά σε ένα νησί που λέγεται Σπέτσες, στην Αναργύρο και Κοργιαλένιο, σχολή Σπετσών. Εκεί ήταν η δική μου αναγέννηση ως άνθρωπος, γιατί ήμουν πάρα πολύ ζωηρός. Εκεί αναδείχθηκα πρωταθλητής Ελλάδος στα 400 μέτρα στο στίβο και νομίζω ότι άφησα το στίγμα μου στο νησί Σπέτσες. Και είχα την ευτυχία να γνωρίσω και τον τέος τον αείμνηστο Κωνσταντίνο, τέος βασιλιά των Ελλήνων, με τον οποίο προσωπικά εγώ και τα επόμενα χρόνια είχα μια ιδιαίτερη σχέση. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, Κατερίνα. Πώς και πότε ξεκινήσατε να μπαίνετε στον χώρο των επιχειρήσεων? Από 7 χρονών. Από 7 χρονών πήγαινα στο κατάστημα του πατέρα μου, στη Βασιλιά του Ηρακλείου, είχε ψηλικά και μόλις τελείωσα το στρατό και τη γυμναστική ακαδημία, γιατί μπήκα στη γυμναστική ακαδημία χωρίς εξετάσεις γιατί ήμουν διεθνής. Ο πατέρας μου άνοιξε ένα κατάστημα παιδικών παιχνιδιών και ανεδείχθηκα και εκεί πέμπτος σε δυνατότητες στον χώρο του εμπορίου σε ό,τι αφορά την εισαγωγή και το εμπόριο των παιδικών παιχνιδιών. Είμαι παιδί εμπορικής οικογένειας. Από 7 χρόνια είμαι στο πεζοδρόμιο. Από 18 χρονών είμαι επιχειρηματίας. Έχετε πλέον κάποια επαγγελματική δραστηριότητα? Κοιτάξτε, επειδή μεγάλωσα μες στο εμπόριο, δεν θα μπορούσα να μείνω εκτός. Εξάλλου, η εργασία είναι ζωή. Αυτή τη στιγμή έχω στο όνομα της κόρης μου ένα φωτιπικό κατάστημα με φωτιπίες και ένα e-shop
το δικό σου, δικό σου. Αλλά δεν μένω χωρίς δουλειά. Η δουλειά σου είπα ότι είναι ζωή και εξάλλου δεν είμαι ανεπάγγελτος όπως οι περισσότεροι πολιτικοί. Μ' αρέσει να δουλεύω. Κύριε Ψωμιάδη, για αργότερα πότε σας ήρθαν οι πρώτες σκέψεις για την ενασχόληση με την πολιτική? Α, κατά λάθος έγινε γι' αυτό. Στη ζωή μου όλα κατά λάθος γίνονται. Πήγα να βοηθήσω τον τότε δήμαρχο το 82, τον Σωτήρη τον Κούβελα. Είχα εμπλακεί λίγο με τα κοινά και ο κόσμος με ανέβασε και επειδή είστε και νεαροί πρέπει να ξέρετε ότι στα 35 χρόνια που πολιτεύουμε, 37, στα 35 ενεργός, ποτέ δεν έχασα. Από δημοτικός σύμβουλος μέχρι βουλευτής, νομάρχης, περιφερειάρχης, πάω να τεκλέγομαι πρώτος. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην παγκόσμια πολιτική ιστορία. Δεν είναι τυχαίο. Φυσικά ενόχλησα. Ωραία. Αφού ξεκινήσαμε με ένα κλίμα πολιτικής, θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ με τη σειρά μου κατά τη διάρκεια της πολιτικής σας καριέρας. Ποια πιστεύετε πως είναι τα σημαντικότερα έργα που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη? Ό,τι μεγάλο έγινε στη Θεσσαλονίκη, χαριτολογώντας το λέω, έγινε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Εγώ θα σας πω εντάχει. Κάναμε 145 νέα σχολιά. Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα, 145 νέα σχολιά. Η διπλωμάτια τότε όταν ανέλαβα το 2003 ήταν περίπου στο 50% και το μηδενίσαμε μέσα σε 8 χρόνια. Δηλαδή ένα από τα δύο παιδιά πήγαν και απόγευμα. Επί των ημερών μου κατορθώσαμε και δεν πήγαινε κανένα παιδί απόγευμα. Κάναμε ένα νέο νομαρχιακό περιφερειακό μέγαρο κοντά στο παλιό Φίξ. Κάναμε 450 αθλητικά έργα, το δρόμο, τη λεωφόρο μάλλον, Ποτίδια Κασανδρία, το καινούριο δρόμο, τη λεωφόρο Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, κάναμε 12 γέφυρες στην περιοχή του Λαγκαδά, κάναμε άλλα 1500 οδικά και γεωργικά έργα, κάναμε τον εξωτερικό δρόμο που πάει προς τη θάλασσα της Κατερίνης. Αλλά το βασικότερο ποιο είναι, επί των ημερών της διοίκησης Ψωμιάδη, δεν τα έκανα μόνος μου, όλοι μαζί βοηθήσαμε και τα κόμματα, ποτέ δεν έκλεισε ένας δρόμος από απεργίες, από πορείες, πάντοτε πήγαινα και έλυνα τα προβλήματα. Πάντοτε ήμασταν παρόντες σε ό,τι καιρικό φαινόμενο άσχημο ήταν στο νομό μας και στην περιφέρεια. Ποτέ δεν έκλεισε δρόμος από τα χιόνια, πάντοτε τα προλαβαίναμε, διότι το προλαμβάνει είναι πολύ καλύτερο. Θέλω να πω ότι κάναμε τεράστιο έργο γι' αυτό και αφήσαμε όνομα και αφήσαμε εποχή. Διοίκηση Ψωμιά δεν πρόκειται να ξανεπανέλθει. Βλέπω ότι την Θεσσαλονίκη την αγαπάτε πάρα πολύ με τα λόγια που λέτε. Είναι ο ερωτάς μου, ξέρεις, έχω ένα έρωτα. Είμαι ερωτευμένος με τη ζωή. Όχι τη ζωή που πέρασε, τη ζωή γενικότερα. Αν δεν είσαι ερωτευμένος με τη ζωή, δεν είσαι ερωτευμένος ούτε με το αίσθημά σου ούτε με τον εαυτό σου. Από εκεί και πέρα η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που είναι μέσα στην ψυχή μου. Μεγάλωσα, ανδρώθηκα, εδώ θα φύσω, θα κλείσω τα μάτια μου. Αλλά στη Θεσσαλονίκη λείπουν δύο μεγάλα έργα, τώρα σας πάω αλλού, που δεν ήταν της αρμοδιότητάς μου. Είναι μια μεγάλη μαρίνα να φέρει όλο τον πλούτο της Ανατολικής Ευρώπης. Είναι αδικαιολόγητο αυτό το θαλάσσιο πεδίο να μην έχει μια μαρίνα και επέκταση παλιάς παραλίας της Λεωφόρου Νίκης να έρθει να συναντήσει την καινούρια παραλία που έκανε ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Κύριε Ψωμιάδη, πώς πάει η καθαριότητα στη Θεσσαλονίκη? Ένα από τα προβλήματα που απασχολούν όλους την αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, είναι και η Περιφερειακή Δήμη. Είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Βασικότερο είναι όλοι μας να βοηθήσουμε και όλοι να συντελέσουμε. Και εμείς ως πολίτες, και οι εργαζόμενοι στο Δήμο, αλλά και η κεντρική εξουσία. Πρέπει να επαντρωθεί ο Δήμος και με προσωπικό και με καλύτερο μηχανολογικό εξοπλισμό. Ποια είναι η άποψή σας για το νέο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων, για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών? Εσύ πώς μου πεις, μπορώ να γίνω γυναίκα και να βυζάξω το μωρό? Όχι, εγώ πιστεύω και σέβομαι τη διαφορετικότητα. Είχα και φίλους και συνεργάτες και πρέπει να πιστεύουμε. Διαφωνώ με τις ακρόητες, είτε από εδώ είτε από εκεί. Θεωρώ ιδιαίτερα μια δεξιά παράταξη όπως η Νέα Δημοκρατία είναι απαράδεκτο να φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν μπορούμε να φεύγουμε από τις γραμμές της Εκκλησίας και από τις γραμμές ενός λαού που βάτησε πάνω σε άλλες ηθικές αξίες. Διαφωνώ πλήρως σε ό,τι αφορά την τεκνοποίηση των παιδιών. Οπότε τώρα, εν ώψη των ευρωεκλογών, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο κόμμα
το οποίο να αντιπροσωπεύει τις πατριωτικές ιδέες. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να επηρεάσω το εκλογικό σώμα. Εμένα κανένα από αυτά δεν με καλύπτει. Μπορεί κάποιος άλλος να σου καλύψει. Εγώ ανήκω στη λαϊκή δεξιά, στην πατριωτική λαϊκή δεξιά, που νομίζω ότι την ώρα δεν με καλύπτει κανένας. Αλλάζουμε τώρα ροή ερωτήσεων και πάμε στην είσοδο στη Φάρμα, η οποία προκάλεσε πανζουλισμό στο ελληνικό κοινό. Πώς θα χαρακτηρίζετε αυτή την στάση σας? Νομίζω ότι ήταν ευχής έργων και ευχαριστώ όλους τους τηλεθεατές και τον Θεό και τους συνεργάτες μου που μπόρεσα και άντεξα 40 μέρες σε ένα χώρο χωρίς φαΐ, χωρίς ύπνο, χωρίς ρολόι, χωρίς τηλεόραση, χωρίς τίποτε. Ξυπνούσαμε, κοιμόμασταν, δεν ξέραμε πού ήμασταν. Η Φάρμα δεν ήταν ο έρωτας του Γρηγόρη με την Αγγελική Ιλιάδου. Ήταν το μποστάνι, ήταν τα ζωάκια, ήταν οι ελιές, ήταν όλη η αγροτική ζωή. Δυστυχώς όμως η παραγωγή νόμιζε ότι με το θέμα που βλέπουμε κάθε βράδυ, τους έρωτες δηλαδή του Γρηγόρη με την Ιλιάδου, ότι θα έφερε ένα κρωματικό. Τελικά ήταν λάθος τους. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα η Φάρμα. Και αν είχα τη δυνατότητα, όχι τόσο την ηλικιακή, αλλά τις αντοχές, πιθανόν να με βλέπατε και στο Survivor. Αλλά ήθελα να λήξω την καριέρα μου αυτή με μια παρουσία στην εκπομπή του Κοκλώνη, εγώ να τραγουδήσω, να τους τρελάνω λίγο, γιατί μου άρεσε να τρελαίνω τον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς θα ήταν και η επόμενη ερώτηση. Το προσεχές μέλλον θα συμμετέχατε σε κάποιο reality, όπως για παράδειγμα το Survivor? Αν με καλέσουν και νομίζω ότι μπορώ να ανταποκριθώ, γιατί όχι? Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ψωμιάδη που βρεθήκατε στην εκπομπή μας σήμερα. Τώρα ξεκινάμε, κορίτσι μου. Είναι τιμή μας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο εσάς και τους συνεργάτες σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε έξαρση βρίσκονται τα κρούσματα AIDS στη χώρα μας, με τα ποσοστά να είναι τα υψηλότερα της τελευταίας τετραετίας. Ειδικότερα από την περίοδο 1 Ιανουαρίου του 2023 έως 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, τα περιστατικά που διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν ήταν 531. Στην Ελλάδα, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων έχει σημειώσει αύξηση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, η νόσος HIV-AIDS παραμένει μια σοβαρή πρόκληση για τη δημόσια υγεία, με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων να διατηρείται σε σταθερά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, το 2022 υπήρχαν περίπου 1.300 άτομα που ζουν με HIV στην Ελλάδα, με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων να εκτιμάται περίπου 500 κάθε χρόνο. Η πρόληψη, η ενημέρωση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη μείωση της εξάπλωσης του HIV-AIDS και άλλων σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων. Η επίπτωσή τους ποικίλει ανάλογα με το είδος της νόσου, την ηλικία, το φύλο ή και άλλους παράγοντες. Η πρόληψη στον τομέα των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μειώνει τον κίνδυνο μολύνσεων και ασθενών που μπορεί να είναι σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες, όπως το HIV-AIDS αλλά και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι πρόληψης, όπως για παράδειγμα η χρήση προφυλακτικού, η τακτική έλεγχη συμπεριλαμβανομένου του HIV, οι οποίοι μπορούν να ανιχνεύσουν τυχόν μολύνσεις και να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη θεραπεία ή τη διαχείρισή τους. Και φυσικά η ενημέρωση για τους κινδύνους των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων και τις μεθόδους πρόληψής τους με εκπαιδευτικά προγράμματα και πληροφόρηση από ειδικούς που μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων. Σίγουρα είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης σε κάθε σεξουαλική δραστηριότητα, προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία και να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης αυτών των νοσημάτων. Η πιο σημαντική ενέργεια αντιμετώπισης του AIDS είναι η πρόληψη. Ο συστηματικός έλεγχος, η λήψη οδηγιών και οι συμβουλές από ειδικούς είναι η συνταγή που εφαρμόζει το Thest Checkpoint. Καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αμαλία Μανολοπούλου από το Thest Checkpoint. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε κοντά μας. Για αρχή, θα θέλετε να μας κάνετε μία σύντομη αναδρομή για το πώς ξεκίνησε η λειτουργία του Thest Checkpoint? Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό να μας δίνεται ο δημόσιος λόγος. Το Thest Checkpoint, λοιπόν, έχει συμπληρώσει 10 χρόνια λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί project της Θετικής Φωνής. Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος. Οροθετικός είναι ο άνθρωπος που ζει με HIV. Το Checkpoint, που ιδρύθηκε αρχικά στην Αθήνα το 2012, είναι κέντρο πρόληψης και σεξουαλικής υγείας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη στεγαζόμαστε στο 112 της Εγνατίας. Και δεχόμαστε
κόσμο για δωρεάν εξετάσεις και συμβουλευτική για HIV, υπατήτηδα Β και Σ και σύφυλλη. Και μπορεί κανείς να κλείσει το ραντεβού του είτε τηλεφωνικά, είτε ηλεκτρονικά, μέσα από μια εφαρμογή που έχουμε, ή ακόμη και διερχόμενος χωρίς ραντεβού, με τη λογική ότι ίσως να χρειαστεί να περιμένει λιγάκι. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί κάποιος μόλις διαγνωστεί με τον ιό του HIV? Ποια είναι η διαδικασία? Ο πρώτος έλεγχος που γίνεται είναι αυτός των αντισωμάτων. Και αυτό είναι και το δικό μας το τεστ. Είναι ένα τεστ αντισωμάτων, το οποίο είναι τρίτης γενεάς. Έχει δηλαδή περίοδο παραθύρου 6 εβδομάδων. Ωστόσο, εμείς επιλέξαμε, για να είναι έγκυρο και αξιόπιστο το αποτέλεσμα, να έχουν συμπληρωθεί οι 3 μήνες από μια τελευταία προφύλακτη επαφή. Οπουδήποτε και αν κάνει κανείς, επομένως, τον πρώτο έλεγχο, θα ζητήσει να κάνει τεστ αντισωμάτων. Ωστόσο, αν γίνει σε διαγνωστικό κέντρο, θα γίνει σε εργαστηριακή βάση, οπότε θα ζητήσει κανείς να κάνει ELISA 3ης ή 4ης γενιάς. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν έχουμε ένα αντιδρών αποτέλεσμα, αν δηλαδή το αντιδραστήριο μας δείξει ότι πιθανά υπάρχουν αντισώματα στον HIV, το αποτέλεσμα αυτό, από όπου και αν προκύπτει, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, προς επιβεβαίωση, πηγαίνουν τα αποτελέσματα στο Κέντρο Αναφοράς AIDS Βορείου Ελλάδος, που είναι στην Ιατρική Σχολή. Εκτός από τον HIV, ποια άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε προκειμένου να λάβουμε μέτρα για την πρόληψή τους? Καταρχάς, είναι πολλά. Το συνηθέστερο είναι ο HPV. Πάνω από 80% του πληθυσμού παγκοσμίως έχει κάποιον τύπο, κάποιο στέλεχος HPV. Από εκεί και πέρα, τα περισσότερο γνωστά και διαδεδομένα είναι σύφυλλη, γονόρια, χλαμίδια, ψώρα, έρπης γεννητικών οργάνων, ακόμη και ψήρες στα γεννητικά όργανα. Με ποιους τρόπους διασφαλίζετε την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού? Καταρχάς, για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαφυλάσσεται η αιχμήθεια και η εμπιστευτικότητα. Και σε αυτή τη βάση το τεστ μας είναι ανώνυμο. Ένας άνθρωπος που θα έρθει να κάνει την εξέτασή του δεν μας δίνει τα πλήρη στοιχεία του. Και συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο για ερευνητικούς σκοπούς, σχηματίζουμε έναν κωδικό με αρχικά όνομα, τεπώνυμο και έτους γέννησης ή αρχικά ενός nickname ενδεχομένως. Υπήρξε κάποια ιδιαίτερη περίπτωση στα χρόνια που είστε στο Fest Checkpoint που να σας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση? Πώς το εννοείς αυτό? Μία περίπτωση που ίσως να ήταν ασυνήθιστη, εγώ θα έλεγα. Εντάξει, στα 17 χρόνια, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με πολλά διαφορετικά περιστατικά. Ασυνήθιστη τώρα, τι να πρωτοσκεφτώ. Σίγουρα μας έχουν τύχει και περιστατικά τα οποία ούτε καν μας περνούσαν από το νου. Παρ' όλα αυτά, τα έχουμε διαχειριστεί, θα έλεγα, εξαιρετικά. Κάνετε κάποιες δράσεις προκειμένου να προωθήσετε την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση του κοινού? Βέβαια. Εκτός από τις ημέρες ορόσημο, που είναι σίγουρα η 1η Δεκέμβρη, η Παγκόσμια ημέρα AIDS, το Pride, στο οποίο συμμετέχουμε κάθε χρόνο και φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να συμμετέχουμε και στο Euro Pride, συμμετέχουμε όπου μας καλούν, σε όποιο φεστιβάλ, σε όποιο event, ακόμη και εκτός Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια, για ανώνυμες εξετάσεις για HIV, στα πανεπιστήμια, σε προσφυγικές δομές, σε σχολεία
που πηγαίνουμε και κάνουμε ενημερώσεις. Γενικότερα, στο κομμάτι αυτό είμαστε πολύ δραστήριοι. Μία πιο προσωπική ερώτηση τώρα. Ναι. Καθώς είστε και δασκάλα ξένων γλωσσών, ναι, ποια ήταν η αφορμή για να συνδυάσετε αυτό το επάγγελμα με τον οργανισμό της Θετικής Φωνής? Ποια ήταν η αφορμή? Ωραία το θέτεις, γιατί ακριβώς έτσι συνέβη. Το 2010, για πρώτη φορά, γνώρισα εντελώς συμπτωματικά, σε μία πολιτική κιόλας συνάντηση, τον πρώτο οροθετικό άνθρωπο. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, για τις περιορισμένες γνώσεις που είχα τότε, ήταν σχεδόν κοσμογονία. Στην κουβέντα που κάναμε στη συνέχεια, ήταν πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός ανοίχτηκε και μίλησε για το στάτους του. Εγώ το θεώρησα τεράστια τιμή αυτό. Μου μίλησε για τη Θετική Φωνή, η οποία είχε ιδρυθεί ένα χρόνο πριν, το 2009, και ζήτησα κι εγώ να προσφέρω όπως μπορώ, εθελοντικά. Και έτσι ξεκίνησα κάνοντας μεταφράσεις σε επιστημονικά άρθρα για το Σύλλογο. Και σιγά σιγά βγήκα και προς τα έξω, μέχρι που μου ανακοίνωσαν ότι με χρειάζονται σε επαγγελματική βάση στην ομάδα. Την περασμένη χρονιά βεβαιωθήκατε με το βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2023. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η διάκριση? Είναι μεγάλη τιμή να βραβευόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πόσο μάλλον που αυτή ήταν η δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά που βραβεύτηκε η Θετική Φωνή ήταν το 2016. Συγκεκριμένα εκείνη τη χρονιά είχαμε βραβευτεί με τον άνθρωπο εκείνον, τον κύριο Διονύση, από το νησί τώρα ή της Καλύμνου ή της Κο, δεν είμαι πολύ σίγουρη, ήταν φούρναρης και έβγαζε έξτρα ψωμιά για τις ορδές προσφύγων που κατέφταναν στο νησί. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή για εμάς. Ήμασταν παρόντες τότε, σε μια πάρα πολύ ωραία αίθουσα στη Βουλή. Και το 2023 η αφορμή ήταν μια δομή που λειτουργεί ως project της Θετικής Φωνής, το Ref Checkpoint, το οποίο έχει απεύθυνση σε προσφυγικό πληθυσμό και όλη η συμβουλευτική και η διαδικασία του τέστινγκ γίνεται στις γλώσσες των μεταναστών προσφύγων. Ακόμη και Φάρση, Ουρτού, Αραβικά. Και τέλος, με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος γενικότερα να ενημερωθεί για το Σύλλογο? Με ποιους τρόπους? Καταρχάς να μας επισκεφτεί, να περιηγηθεί στο site μας, το οποίο κιόλας το κάναμε αναβάθμιση, είναι τέλειο, μπείτε να το δείτε. Και σίγουρα όταν μας συναντούν στο δρόμο, γιατί το βλέπουμε ακόμα και τώρα αυτό, να μην μας αρνούνται το να τους δίνουμε δωρεάν προφυλακτικά. Ξέρετε, υπάρχει ακόμη αρκετό ταμπού σε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άρνηση, ντρέπονται, δεν ξέρω. Οπότε, ναι, να μας προσεγγίζουν γενικότερα. Έτσι θα μας μάθουν καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η αναπηρία μπορεί να μετατραπεί σε σημείο κίνησης μιας ξεχωριστής πορείας. Αυτό αποδεικνύουν πολλοί άνθρωποι που ενώ είχαν κάποια αναπηρία, κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Μόνο τα μισά άτομα με αναπηρία εργάζονται. Το 28,4% των ατόμων με αναπηρία αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ μόλις το 29,4% των ατόμων με αναπηρία έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα άτομα με αναπηρία μερικές φορές αισθάνονται ότι υφίστανται διακρίσεις στο κοινωνικό σύνολο. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να εργαστούν, μπορούν να συζητήσουν, μπορούν να κάνουν αρκετά πράγματα όσο το επιτρέπει το ποσοστό αναπηρίας που έχουν. Δεν είναι άγνωστο ότι πολλοί διάσημοι ηθοποιοί, τραγουδιστές και αθλητές έχουν εκμυστηρευτεί ότι έχουν ένα ποσοστό αναπηρίας και όμως έχουν καταφέρει να χαράξουν μια τεράστια πορεία στο αντικείμενό τους. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Johnny Depp, ο οποίος δήλωσε ότι είναι τυφλός στο ένα του μάτι,
Άλλο παράδειγμα είναι η Σελένα Γκόμες, η οποία δήλωσε ότι διαγνώστηκε με λύκο και χρειάστηκε να κάνει χημειοθεραπείες. Όπως και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του στίβου, Στέλιος Μαλακόπουλος, ο οποίος έχει χάσει και τα δύο του πόδια από τροχαίο ατύχημα. Αυτές είναι κάποιες περιπτώσεις από διάσημους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι έχουν κάποιο ποσοστό αναπηρίας και όμως έχουν πετύχει στον κλάδο τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να εργαστούν είναι ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, το οποίο για υπαλλήλους έχει άτομα με σύνδρομο Down, τα οποία όχι μόνο σερβίρουν, αλλά φτιάχνουν και τα ροφήματα για τους πελάτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη μέσω μιας ετήσιας επιχορήγησης σε διάφορες οργανώσεις ατόμων με αναπηρία για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε διαδικασίες. Η Χριστιανά Μητσικούδη είναι ένα πρόσωπο που όχι μόνο πραγματοποίησε τα άνθρα της, αλλά δημιούργησε τομές σε εκπαιδευτικές δομές στην προσβασιμότητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ ηγείται της μοναδικής ιστοσελίδας και εκπομπής που ασχολείται αποκλειστικά με θέματα ΑΜΕΑ. Καλησπέρα κύριε Μητσικούδη και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Καλησπέρα κορίτσια, εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτήν την όμορφη δροσερή εκπομπή. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο το project και είναι τιμή μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσο εύκολη πλέον θεωρείται η καθημερινότητα των ανθρώπων με αναπηρία στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, εύκολη δεν είναι πολύ, όμως έχουν προχωρήσει τα πράγματα από τότε που ήμουν εγώ παιδί. Και είναι σημαντικό. Υπάρχουν πολύ προσβάσιμοι χώροι, πολύ προσβάσιμα εκπαιδευτικά ιδρύματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν την ευκαιρία να αφομοιώνονται ομαλά ως μέλη της κοινωνίας? Ναι, αν το επιδιώξεις και αν προσπαθήσεις και εσύ να διεκδικήσεις το χώρο σου και το χρόνο σου, αυτό γίνεται. Φυσικά και αυτός είναι ο στόχος, να το θέλεις πρώτα εσύ. Κάνατε και μία ανοίξη πριν στις δομές. Ήθελα να ρωτήσω, έχετε παρατηρήσει εσείς προσωπικά κάποια βελτίωση σε δομές και κοινωνικές υπηρεσίες? Ναι, σαφώς και υπάρχει βελτίωση, γιατί οι δομές πλέον, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νόμων, οφείλουν να είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες. Οπότε βελτίωση υπάρχει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Δεν είναι ωραίο από τα πράγματα. Υπάρχουν δυσκολίες, ειδικά σε πάρκινγκ, σε δρόμους κτλ. Αλλά και σε προσβάσεις, αλλά σίγουρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Η εκπομπή παρουσιάζεται με τίτλο «Ριζική ματιά» στο Εγνατία TV εδώ και πολλά χρόνια καταπιάνεται με την καθημερινότητα ατόμων με αναπηρία. Ποιες είναι οι δυσκολίες των ατόμων με αναπηρία? Ανάλογα τι αναπηρία αντιμετωπίζει το κάθε άτομο, έτσι. Εγώ, ας πούμε, έχω κινητική, οπότε τα πράγματα είναι λίγο πιο βατά για τη δική μου αναπηρία. Απλά η εκπομπή είχε να κάνει με όλες τις αναπηρίες και το πώς κάθε άνθρωπος με αναπηρία, ανεξάρτητα από τι αναπηρία έχει, μπορεί να εξελιχθεί. Και υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, έχουν γίνει GDAP, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα εκπαιδευτικά και επενδύουν πολύ στη διαβίου μάθηση και παλαιότερα που υπήρχε εκπομπή ήταν ακόμα περισσότερα τα πράγματα και ευρωπαϊκά προγράμματα ευαισθητοποίηση και προγράμματα νεολαίας. Οπότε προχώρησαν τα πράγματα. Αλλά φυσικά έχουμε ακόμα δρόμο γιατί λόγω κρίσης γίνανε περικοπές σε διάφορα σχολεία, φορείς, ιδρύματα κτλ. Όμως πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να ξαναεπανέρθει ένα τέτοιο τηλεοπτικό σοου στον αέρα της πόλης και όχι μόνο, για να μπορούν να αναδεικνύονται και προβλήματα αλλά και λύσεις. Για την εκπομπή σου πάλι θα ρωτήσω ριζική ματιά, την οποία παρουσιάζεις. Ποιο είναι το στοιχείο που την καθιστά πιστεύεις αναλύωτη μέσα στα χρόνια? Παρουσίαζα μέχρι για 11 χρόνια. Τώρα έχω ένα διάστημα που έχω αποσυρθεί λόγω μη προσβασιμότητας δικής μου για λόγους υγείας στην δουλειά. Θέλω να την ξαναξεκινήσω. Θεωρώ ότι δυστυχώς δεν σταματάνε τα ζητήματα να προκύπτουν, οπότε η καθημερινότητα κάνει την εκπομπή απαραίτητη. Για πολλά χρόνια έχετε ασχοληθεί τόσο με το ραδιόφωνο όσο και με την τηλεόραση. Ποιο στοιχείο αγαπάτε περισσότερο και γιατί? Κοιτάξτε, αγαπώ πάρα πολύ την τηλεόραση, την υπηρέτησα πιστά 11 χρόνια, χάρη στο βήμα που μου έδωσε το κανάλι, η Εγνατία Τηλεόραση. Είναι το τηλεοπτικό μου σπίτι και γι' αυτό σήμερα χαίρομαι που επιστρέφω έστω μέσα από τη δική σας εκπομπή και μια συνέντευξη.
Είναι ένα μεγάλο μου κομμάτι. Το νιώθω σπίτι μου και θα ήθελα να επιστρέψω στην τηλεόραση. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση είναι αγάπη, το ραδιόφωνο είναι έρωτας. Δεν μπορώ να τα αγαπώ και τα δει. Πέρα από τη λογοτεχνία με την οποία έχετε ασχοληθεί, έχετε σκεφτεί ποτέ να φλερτάρετε και με κάποιο άλλο είδος, ποίηση, πεζογραφία ίσως? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο στόχος μου είναι να τελειώσω την σχολή σκηνοθεσίας στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Είναι ένα πολύ καινούργιο μονοπάτι που έχω πάρει και μου αρέσει πολύ. Θέλω να ασχοληθώ πολύ με τη σεναριογραφία και με την υλοποίηση ταινιών ευαισθητοποίησης για αμαία κυρίως, αλλά και όχι μόνο. Θεωρώ ότι μέσα από την εικόνα και από την οπτικοποίηση πραγμάτων μπορείς να ευαισθητοποιήσεις πάρα πολύ το κοινό σε ζητήματα αναπηρίας αλλά και γενικά κοινωνικής ενσωμάτωσης και συμπερίληψης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό μέσα από την τέχνη, την οποιαδήποτε μορφή, είτε τη γραπτή όπως είναι τα βιβλία, είτε την έτσι, οπτική τέχνη. Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που ξεκίνησα έτσι δεύτερη σχολή. Και το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι ένας πολύ προσβάσιμος όμιλος με πολύ έτσι καταρτισμένους καθηγητές που μας μαθαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα. Οπότε πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πράγματα. Στόχος μου είναι κάποια στιγμή να υλοποιηθεί ένα φοιτητικό φεστιβάλ ευαισθητοποίησης για την αναπηρία και να παρουσιαστούν πράγματα για ευαισθητοποίηση του κοινού και όχι μόνο, γενικά και των φοιτητών στην πόλη κτλ. Παλιά υπήρχε η ομάδα προσβασιμότητα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η οποία τώρα δυστυχώς λόγω κρίσης δεν υπάρχει και είναι στόχος μου να γίνει μια ομάδα κρούσης και ευαισθητοποίησης για ζητήματα που αφορούν την αναπηρία από φοιτητές με και χωρίς αναπηρία, γιατί η ευαισθητοποίηση έρχεται μόνο από μέσα από την συμπερίληψη, μέσα από την κοινή δράση. Όσον αφορά και σε ευρωπαϊκό κομμάτι, πιστεύεις ότι γίνονται δράσεις, ότι ενημερώνεται ο κόσμος ή τι θα πρότεινες εσύ? Τα ευρωπαϊκά προγράμματα, παιδιά, είναι πολύ σημαντικά. Έχω κάνει πάρα πολλά. Έχω κάνει 6 προγράμματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι ναι, πρέπει να προβάλλονται. Γι' αυτό σου είπα και πριν ότι μια εκπομπή σαν τη Ριζική Ματιά πρέπει να ξαναξεκινήσει, γιατί ασχολούνταν με όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι έχουν γίνει πολύ πρωτοποριακά πράγματα και σε σχέση με τα μίντια και την αναπηρία, αλλά και σε σχέση με την νεολαία και την αναπηρία γενικότερα στην Ευρώπη και μπορούμε να υιοθετήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ πέρα στη σχολή έχουν γίνει κατά καιρούς πάρα πολύ πρωτοποριακά πράγματα παλαιότερα και είχα την τιμή έτσι να συμμετέχω και να τα δω από κοντά. Οπότε δεν θέλω να ξαναγίνουν πράγματα. Δηλαδή, οι μέρες ευαισθητοποίησης για την αναπηρία, με βιντεάκια, επιδείξεις μόδες που είχαν γίνει παλαιότερα και βοηθούσαν έτσι και μέσω του σχολείου του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ανθρώπους με αναπηρία. Και είναι πολύ πολύ όμορφα πράγματα αυτά. Και πολύ σημαντικό σήμερα. Πρέπει να συνεχίσουμε. Γιατί η κοινωνική ευαισθητοποίηση είναι μια κατάσταση που πρέπει να γίνεται μόνιμα και για όλες τις ομάδες ανθρώπων και να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι με αναπηρία μπορούν και θέλουν να προσφέρουν. Όχι να λάβουν μόνο, να προσφέρουν κιόλα. Σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό είναι τέχνη, είτε είναι πολιτισμός, είτε είναι media και άλλα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, απλά με διαφορετικό τρόπο. Δεν σε εμποδίζει η αναπηρία. Απλά σου δημιουργεί κάποια εμπόδια που είναι και πρόκληση, αν θέλεις να τα ξεπεράσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πιστεύω ότι μόνο αν κάνεις πράγματα, η κοινωνία μετά ευαισθητοποιείται και δέχεται το διαφορετικό, όταν θέλεις να μετέχεις. Δεν μπορείς να κάθεσαι από το σπίτι σου και να πιστεύεις ότι κάτι θα αλλάξει. Πιστεύεις, με τη δική σου έτσι, εμπειρία και αντίληψη, πως ποιο είναι το στοιχείο που κάνει την ελληνική κοινωνία τόσο προκατηλημένη όσον αφορά τη συμπερίληψη? Δεν θα έλεγα ότι είμαστε προκατηλημένοι, γιατί αν είμαστε προκατηλημένοι, εγώ δεν θα ήμουν εδώ σήμερα στη σχολή, δεν θα είχα κάνει 11 χρόνια τηλεόραση, δεν θα είχα κάνει ραδιόφωνο, δεν θα είχα αυτή τη στιγμή τη δική μου ιστοσελίδα που ασχολείται και με θέματα με αναπηρία. Υπάρχει στήλη ειδική για τα άτομα με αναπηρία. Πιστεύω
ότι ο κόσμος τρέχει με τόσο γρήγορους ρυθμούς που αν δεν τον αφυπνίσεις εσύ ο ίδιος, δεν προλαβαίνει να φύγει από τα προβλήματά του και να δει άλλα πράγματα. Αλλά αυτό είναι και δική σου ευθύνη mm-hmm. που αντιμετωπίζεις κάποια αναπηρία. Δεν είναι μόνο του κόσμου. Σίγουρα. Είναι πραγματικά δική σου ευθύνη. Και όταν εσύ θέλεις να κάνεις πράγματα, βρίσκονται άνθρωποι που σε πιστεύουν και σε στηρίζουν. Εγώ χρωστάω σε πολλούς ανθρώπους που βρέθηκαν στον δρόμο μου και στο κανάλι που μου έδωσε το χρόνο για την εκπομπή και σε άλλους συναδέρφους μου, ανθρώπους. Χρωστώ πάρα πολλά από όλα αυτά που έχω καταφέρει και για κοινωνικούς σκοπούς, όχι μόνο για έτσι. Γιατί δεν ήταν σκοπός μου πάντα η ποτέ η αυτοπρόβολη. Ήταν να ευαισθητοποιηθούν άνθρωποι για να αφήσουμε κάτι καλό πίσω. Υπέροχα, πολύ, πολύ σημαντικά όλα όσα μου λες. Και θέλω να σε ρωτήσω, πώς είναι η καθημερινότητά σου, πέρα από τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα, πώς κυλάει η μέρα σου? Κοιτάξτε, κυλάει με τη δουλειά, κυλάει με τις σπουδές και από εκεί και πέρα έχω τους φίλους μου, τις παρέες μου, τις κοινωνικές μου δραστηριότητες, τις προπονήσεις μου που κάνω για να διατηρούμε σε κάποιο καλό κινητικό επίπεδο, ώστε η αναπηρία να μην με εμποδίζει να είμαι στις επάλξεις. Αλλά η δουλειά μου είναι πολύ απαιτητική, οπότε δεν μένει πάρα πολύς χρόνος. Αλλά όσος χρόνος μένει, κοιτάω να τον περνάω έτσι με φίλους, με ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπούν. Και να έχω χρόνο γενικότερα για την προσωπική μου ζωή και για το γράψιμο. Πολύ διάβασμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ταινίες και μετά πειραματίζεσαι. Στα πλαίσια και των σπουδών, ας πούμε, γράφω κάποια σενάρια μικρά, τα οποία θέλω να υλοποιηθώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση που μας πρόσφερες. Να είστε καλά. Εύχομαι κάθε επιτυχία και είμαι σίγουρη ότι θα σκίσετε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζουμε να απολαύσετε τα θέματά μας. Σήμερα ήταν η τελευταία μας εκπομπή. Και ευχαριστούμε πολύ τους καθηγητές μας, την κυρία Γοροστού και τον κύριο Δαδί, τη διοίκηση του Delta 360, όλα τα παιδιά από τη σκηνοθεσία, εικονοληψία και μοντάζ και φυσικά την Εγνατία Τηλεόραση για τη φιλοξενία. Κάπου, κάπως, κάποτε ίσως θα ξανασυναντηθούμε. Γεια σας.